διαπίστωσε με αμύωτη ένταση στην Αχαΐα οι στοχευμένες αστυνομικές ενέργειες για την πάταξη της διακίνησης των ναρκωτικών. Σήμερα τα ξημερώματα καταφέραμε ακόμη ένα δυνατό κλίμα στους διακινητές ναρκωτικών με τη σύλληψη δύο μεταφών και την κατάσχεση 5,5 κιλών ηρωίνης περίπου που θα κατέληγαν σε τοξικομανείς σε όλη την Αχαΐα. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στο 59ο χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδόρους Κορίνθου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, δύο ημεταπείοι άνδρες ηλικίας 37 και 30 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε τυπογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Από την έρευνα που ενήργησαν οι αστυνομικοί, προέκυψε ότι οι δύο δράστες χθες το βράδυ κινήθηκαν με το αυτοκίνητο του 37χρονου από την Πάτρα προς την Ασπρόπυργο Αττικής, όπου εισήλθαν σε μεγάλο καταβλισμό Ρωμά της περιοχής εκείνης και παρέμειναν για σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ στη συνέχεια κινήθηκαν μέσω της νέας εθνικής οδού προς Πάτρα. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών που ακολουθούσαν το αυτοκίνητο των δραστών επιχείρησαν να τους σταματήσουν για έλεγχο, ωστόσο οι δράστες προκειμένου να αποφύγουν ανέπτυξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να διαφύγουν. Στο 59ο χιλιόμετρο λοιπόν της νέας εθνικής οδού Πατρών Κορίνθου στους Αγίους Θεοδόρους ακινητοποιήθηκε το αυτοκίνητο των δραστών με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Μεγάρων, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχισαν 10 συσκευασίες που περιείχαν 5 κιλά και 310 γραμμάρια ηρωίνης, τις οποίες είχαν αποκρύψει οι δράστες μέσα σε συσκευασίες με αλεύρι. Θέλω εδώ να συγχαρώ τον Διευθυντή Ασφαλείας, τον κ. Μαρτζάκη, τον Διοικητή του Τμήματος Ναρκωτικών, τον κ. Φερτάκη, όλους τους αστυνομικούς προσωπικά για τη μεγάλη επιτυχία αυτή. Και να δώσω τον λόγο στον κύριο Μαρτζάκη να συνεχίσει την παρουσίαση. Εσύ από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών με τη σύσταση ειδικής ομάδας. Από την προανάκριση που ενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες προμηθεύτηκαν από δράστη, ο οποίος αναζητείται, αρκετές συσκευασίες τροφίμων, τις οποίες φόρτωσαν στο αυτοκίνητο, ανάμεσα στις οποίες ήταν και οι συσκευασίες με το αλεύρι που περιείχαν την ηρωίνη. Οι δράστες θα μετέφεραν την ηρωίνη στην Πάτρα προκειμένου να προμηθεύσουν διακινητές ναρκωτικών οι οποίοι θα την διέθεταν σε τοξικομανείς στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος. Σημειώνεται ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι δύο δράστες από την διακίνηση της ηρωίνης ξεπερνά τις 60.000 ευρώ. Επιπλέον, ο 37χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και άλλα ποινικά αδικήματα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται ήδη στον Εισαγγελέα Πλημμυριωδικών Κορίνθου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που τους παρέδωσε τις ναρκωτικές ουσίες στον Ασπρόπυργο Αττικής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι οι αστυνομικές επιχειρήσεις κατά των διακινητών ναρκωτικών θα συνεχιστούν από την υπηρεσία μας με τους ίδιους ρυθμούς με στόχο την καταπολέμηση αυτής της μάστιγας. Σας ευχαριστώ.